Η δική μας η ανακοίνωση δεν βγήκε τυχαία και δεν έχει να κάνει με τη γενικότερη αντίθεση που έχουμε εκδηλώσει ως συνδικαλιστικό κίνημα και ως μικρομεσαία επαγγελματίας σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των καταστημάτων της Κυριακής. Έχει να κάνει πέραν το ότι οι Κυριακές που άνοιξαν και μάλιστα πολύ περισσότερο τώρα που είμαστε εκτός τουριστικής περιόδου και αν θα υπήρχε κάποια δικαιολογία. Μια και η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει πλήρως εξαντληθεί και έχει απομειωθεί, θα έλεγα. Τουλάχιστον με τους επισκέπτες, τους τουρίστες, είχε μια δικαιολογία και ειδικά για τις τουριστικές περιοχές, κάτι το οποίο θα μπορούσε κάποιος να το δικαιολογήσει. Και εμείς είμαστε και θετικοί σε τέτοιου είδους συζήτηση. Δεν πρόκειται όμως δυστυχώς περί αυτού. Πρόκειται για μια επιμονή που υπάρχει για να ανοίξουν τα καταστήματα όλη την περίοδο, όλο το χρόνο. Αυτό φάνηκε άλλωστε από την προσπάθεια που έγινε από την κυβέρνηση, η οποία ανασταλθήκε από την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, έστω και προσωρινά. Αλλά πολύ περισσότερο υπάρχει η προσφυγή που όλοι μας περιμέναμε από τους μεγάλους ομίλους, το ΣΕΛΠΕ και το ΣΕΒ, ούτως ώστε και αντισταγματικότητα με βάση η άρση του περιορισμού των 250 τετραγωνικών, ούτως ώστε να ανοίξει πλέον ο δρόμος και για τις μεγάλες αλυσίδες λειτουργίας των Κυριακές. Μάλιστα. Όλα αυτά που είναι σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αν με επιτρέπετε, πέραν όλων των άλλων, θα πρέπει να υπάρξει μια επιμονή των συναδέλφων, όπως εκδηλώθηκε και στις προηγούμενες περιόδους, να μείνουν κλειστά Κυριακή. Για να μην δοθεί καμία περιθώριο να περάσει αυτή και έστω και αυτή η τροπή που επιδιώκουν οι μεγάλοι όμιλοι των σούπερ μάρκετ, των μεγάλων εμπορικών καταστημάτων κτλ. Νομίζω ότι αυτό είναι ο λόγος περισσότερο που εμείς θέλουμε να μείνουν κλειστά και αυτήν την Κυριακή τα καταστήματα και επιχειρήσεις. Ούτως ή άλλως βάλετε η μικρομεσαία επιχείρηση, ούτως ή άλλως τα στοιχεία της Ελστάτ αλλά και των λοιπόν οργανισμών που έχουν νούμερα αριθμούς στα χέρια τους δείχνουν πραγματικά ποια είναι η κατάσταση του ελληνικού νοικοκυριού, του καθενός από εμάς και εν πάση περιπτώσει ποια είναι η αγοραστική μας δύναμη, κύριε Πρόεδρε. Ναι, έτσι είναι ακριβώς που το λέτε. Δυστυχώς δεν πρόκειται για μια ρύθμιση προς εξυπηρέτηση του επιβατικού καταναλωτικού κοινού και της αγοράς, η οποία θα μπορούσε να πει κάποιος να είναι να συζητηθεί. Εδώ πρέπει να μια αιμονή, όπως αναφέρουμε, και αιμονή στην εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, τήρησης δηλαδή όλων αυτών των συνταγών, η οποία εργαλειοθήκη μάλλον πιο πολύ για μαχαιροθήκη μου θυμίζει μένα για πέραντι στην ελληνική οικονομία, όλες αυτές τις ρυθμίσεις. Και η πράξη αποδεικνύει ότι και αυτές οι συνταγές, όπως και η γενικότερη συνταγή του προγράμματος που εφαρμόζεται στην Ελλάδα 4 χρόνια, οδηγούν σε πλήρη αποτυχία και όχι μόνο σε πλήρη αποτυχία, αλλά και σε μια καταβαράθρωση της ελληνικής οικονομίας και της παραγωγικής βάσης και του εμπορίου και των μικρών επιχειρήσεων πολύ περισσότερο. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Μην ξεχνάμε σήμερα, άλλωστε, είδα και την έκθεση του προϋπολογισμού του Γραφείου του Προϋπολογισμού της Βουλής, όπου σαφέστατα αναφέρεται ότι το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Δεν μπορεί να γίνει με τις εντολές και με συνταγές έξωθεν. Μόνο που δεν έχουμε σχέδιο. Ακριβώς. Μα αυτό σημαίνει και από ό,τι τουλάχιστον εντάχει ήδη λίγο είδα από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής ότι η ελληνική οικονομία πρέπει να πάει στο μέλλον με δικό της σχέδιο. Δηλαδή έξω από τα συνταγολόγια που επιβάλλονται στο όνομα της χρέωσης της χώρας κτλ. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Κάθε λογικός και νοήμων άνθρωπο νομίζω πρέπει να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, ξεφεύγουμε από τη συζήτηση. Νομίζω ότι η συγκυρία αυτή, ειδικά τώρα που. Είναι μέσα στην καθημερινότητά μας αυτά τα οποία αναφέρεται και μέσα στην οικονομική πραγματικότητά μας. Όπως επίσης θα μπορούσε κανείς κάλλιστα να πάει αμέσως και στο θέμα. Αυτό το οποίο επισημαίνεται από τη ΓΕΣΕΒΕ, ότι υπάρχουν πολλές γκρίζες ζώνες, ακόμα και στην κυβερνητική ρύθμιση περί των κόκκινων δανείων και επιχειρηματικών δανείων και τα όσα έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής, κύριε Παπαδεράκη. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο δυστυχώς από ό,τι διαφαίνεται θα έχει την τύχη των άλλων εξαγγελιών που έχουν γίνει σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις και για τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία και πολύ φοβούμαι και η τελευταία ρύθμιση θα μείνει γράμμα και ενώ για ό,τι αφορά τα χρέη στον ΟΑΕ και στο δημόσιο. Από ό,τι διαφαίνεται και από την δήλωση αυτή που έκανε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, βέβαια για να είμαι ειλικρινής δεν έχω δει αναλυτικά το σχέδιο,
Ανά πω τουλάχιστον μίλησε προσωπικά μαζί του, δεν πρόκειται να προσφέρει κάτι αυτό το σχέδιο για τη διεύθυνση των κόκκινων δανείων. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, πολύ περισσότερο που αφήνει, και αυτό είναι το, ένα βασικό σημείο κλειδί, αφήνει την ρύθμιση των χρεών στο έλεος τη κάθε τράπεζα. Έτσι, δηλαδή αφήνει το κάθε επαγγελματία ή και ιδιότητα που έχει μια οφειλή δανειακή απέναντι στο δάνειο, την αφήνει στην καλή κρίση, καλή προαίρεση του κάθε τραπεζίτη για να γίνει όποια ρύθμιση. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία δημόσια παρέμβαση προστασίας των επαγγελματιών, των βιοτεχνών, αλλά και των ελληνικών οικοκυριών από το κράτος. Πολύ περισσότερο ότι είμαστε μετά από 5 χρόνια μιας πολιτικής που έχει περιορίσει πως σημαντικό βαθμό την κίνηση οικονομίας και τα εισοδήματα των ανθρώπων. Εκεί εκτιμάτε εσείς ότι είναι το κόκκινο σημείο και η κόκκινη και γραμμή ουσιαστικά. Ακριβώς, ναι. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται μια δημόσια παρέμβαση, ρόλος, να ασκηθεί ο ρόλος του κράτους, της πολιτείας, για να προστατεύσει τους και επαγγελματίες αλλά και τους πολίτες. Και το δεύτερο να σας επισημάνω, και που για μένα και αυτό είναι σημείο κλειδί, είναι ότι δεν μπορεί αυτές οι ρυθμίσεις να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά. Δηλαδή χωριστά να βλέπουμε τα ζητήματα των χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία, χωριστά στο δημόσιο, χωριστά στο τραπεζικό σύστημα, και να εξαγγέλλεται ένας αριθμός δόσεων που μπορεί να φαίνεται καλός, αλλά στην πράξη, αν δούμε κάποιους που χρωστάνε και στους τρεις αυτούς χώρους, και στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία ή κακιό ΑΕΝΟ και στις τράπεζες, δεν μπορούν, δεν δίνουν διέξοδο, δεν δίνουν ανάσα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια ενιαία διαχείριση αυτού του πράγματος της υπερχρέωσης και των επιχειρήσεων και των οικοκυριών, ώστε να του δοθεί ο χρόνος και την υποχρεώσει να εκπληρώσουν με τις απαιτούμενες και λογικές περικοπές που πρέπει να γίνουν στις προσαυξήσεις. Έτσι, και να δοθεί ο χρόνος λοιπόν να πάρουν μια ανάσα και να μπορούν να συγκροτήσουν και το οικοκυριό τους και την επιχείρησή τους και εμείς συνολικά όλη την ελληνική οικονομία.